Να μου το πει καλύτερα ο Βαγγέλης, δεν με κάνω κανένα λάθος εγώ. Βαγγέλη, καλησπέρα, τι γίνεται? Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Ψάχνουμε τερματοφύλακα, ξεκινάω από εκεί. Έχουμε κανένα διαθέσιμο? Μάκη Ιωαννίδη ρε φίλε. Μάκη Ιωαννίδη. Θα παίξει μέσα, θα παίξει τι μέσα. Τι να παίξει μέσα, τι μέσα να παίξει τερματοφυλακάρα ο Μάκης. Ψάχνουμε τερματοφύλακα παιδιά και μας λείπουν κι άλλοι 2-3, αλλά δεν πειράζει, θα βάλουμε παλεμάχους. Θα στο αποκαλύπτω, Ορφανός, Παπαϊωάννου, Βέρνος κτλ. Τι? Θα παίξουν μαζί με εμάς, θα παίξουν μαζί με τους δημοσιογράφους. Ορφανός, Μιχαλίτσος, Βέρνος, δηλαδή ένα, βρήκατε ένα σεντερφόρ και ένα... Και ο Λάκης. Και ο Λάκης ο Παπαϊωάννου. Και ο Λάκης. Λάκη Παπαϊωάννου. Ναι. Να, Κώστα, το Λάκη, το Λάκη βρες να βγει. Το Λάκη το θέλω, τον αγαπώ το Λάκη. Και ψάχνουμε τερματοφύλακα, αλλά πιστεύω θα βρεθεί λύση εκ των ενόντων για να καλυφθεί η θέση. Ο Μάκης θα παίξει μέσα, τώρα δεν ξέρω αν θα παίξει κέντρο επίθεση άμυνα. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι γνωστοί. Αλεξόπλος Κώστας, ο ειδικός γραμματέας του ΨΑΤ. Ναι. Οργάνωσε και την ομάδα, θα είναι και προπονητής. Μελισσίδης παίζει. Μελισσίδης μέσα, ναι. Τραπεζανίδης μέσα, όλοι μέσα. Τρα, πού παίζει, ποια θέση θέλει να παίξει ο Γιώργος? Κοίταξε, τώρα δεν μπορούμε να τα αποκαλύψουμε όλα γιατί πρέπει να αφήσουμε και τον Αλεξόπουλο να φτιάξει και τη σύνθεση. Πάντως παιδιά, θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Ναι. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Δώσαμε και τη συνέντευξη τύπου εχθές. Θα κάνουμε και άλλες δράσεις σε συνεργασία και με το Δήμο και με την περιφέρεια. Από πλευράς περιφέρειας το έχει αναλάβει ο Άγγελος ο Χαριστέας. Σε λίγο καιρό θα γίνει ένα διεθνούς φήμης φιλικό παιχνίδι. Λογικά θα είναι όλοι οι παίκτες του 2004. Τέλος πάντων, όσοι είναι υγιείς και μπορούν να έρθουν, δεν έχουν υποχρεώσεις. Θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το είπε απ' έξω και ο Περιφερειάρχης η χθεσινή συνέντευξη τύπου. Θα γίνουν και άλλα πράγματα παράλληλα, προκειμένου να μην ξαναζήσουμε τέτοιο κακό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν χρειάζεται να λέμε τα τετριμένα, δεν χρειάζεται να κάνουμε ευχολόγια, πρέπει να γίνουν έργα και ευτυχώς και ο Δήμος και η Περιφέρεια και το Υπουργείο Παιδείας που στην αρχή δεν είχε εμπλακεί, αλλά με τη διαδικασία της ημερίδας κατά της βίας που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που δίνει την αιγίδα της για το σημερινό παιχνίδι, το μπλέξαμε, το βάλαμε στη διαδικασία γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Όλα είναι θέμα παιδείας. Πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες συγκεκριμένες δράσεις και κάποιοι συγκεκριμένοι δρόμοι από τα πρώτα χρόνια που τα παιδιά αποφασίζουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Mm-hmm. Να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται οποιαδήποτε άλλο ομαδικό ή ατομικό άθλημα. Και νομίζω ότι θα γίνουν ωραία πράγματα από εδώ και πέρα. Και οι ομάδες συμμετέχουν, περισσότερο οι μικρότερες, γιατί περιμένουμε και τις μεγάλες, εντός εισαγωγικών η λέξη μεγάλες, κατά τεκμήριο πάντα τις λέμε μεγάλες ΠΑΕ, και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να δαπανίσουν κάποια χρήματα, όπως δαπανούν για άλλα πράγματα, να μην επεκταθούμε τώρα, να αφιερώσουν ένα μπάτζετ καλό, προκειμένου να γίνουν προγράμματα προς την κατεύθυνση που έχουμε εξαγγείλει όλοι, όχι απλώς δηλαδή για να σταματήσει η βία, αλλά για το πώς θα έχουμε ωραίους φιλάθλους και πάλι στα γήπεδα και πώς θα φτάσουμε κάποια στιγμή, και δεν είναι ρομαντισμός αυτό, να έχουμε στο ίδιο γήπεδο φίλους και των δύο ομάδων. Οπαδούς και των δύο ομάδων. Η λέξη οπαδός δεν είναι άσχημη λέξη. Άλλο αν έχει παρεξηγηθεί τα τελευταία χρόνια και έχει χάσει και το νόημά της. Βαγγέλη, πάνω σε αυτό μου επιτρέψει μια διακοπή μικρή. Πρώτα θα πρέπει να καταφέρουμε να πηγαίνουν στα γήπεδα ρεπόρτερ των δύο ομάδων. Ξεκινάς από τα δικά μας. Από το Α. Τα δικά μας. Ναι. Και θα πάμε και εκεί σιγά σιγά. Ναι. Εγώ δεν ήθελα να το βάλω τόσο χοντρά, τόσο... Μα οπα. Δεν είναι, είναι το πιο light. Μετά πάμε στα χοντρά, μετά η οπαδή είναι το χοντρό. Ναι. Να ξεκινήσουμε, ναι, να δώσουμε αλλά το παράδειγμα. Εμείς ζήσαμε τις εποχές που στο Παλέ, ας πούμε, είχε 2.500 αριανούς και 2.500 παοξίδες, έτσι. Και μοιρασμένοι εμείς τα δημοσιογραφικά. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να έγινε καμιά μανούρα ποτέ. Έγινε καμιά μανούρα στα δημοσιογραφικά στο Παλέ, ποτέ, εκεί μεταξύ μας. Τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να ξανασυμβεί τώρα αυτό το πράγμα. Και ειδικά τώρα που
γίνεται ένα restart, όπως και να το κάνουμε. Γενικώς στον κόσμο γίνεται ένα restart, όχι στην Ελλάδα μόνο και στην Ευρώπη, στον κόσμο. Εδώ, βέβαια, το ότι δεν μπορεί να πάει ένας Αργιανός. Δεν μπορεί να πάει ένας Αργιανός στην Τούμπα ή ένας Παοξής στο Χαριλάου για μετάδοση και τα λοιπά, για περιγραφή. Δεν φταίμε εμείς. Φταίνε κάποιοι που βλέπουν εκεί και ορμάνε και φωνάζουν, ξεφωνίζουν, βρίζουν κτλ. Και προπυλακίζουν. Έλεος. Αυτά θα προστατευτούν τώρα. Εάν χρειαστεί, θα προστατευτούν με όλους τους τρόπους. Γιατί η πολιτεία το έχει αποφασίσει και θα το κάνει. Θα προστατευτούν όλα αυτά με κάθε τρόπο. Και βεβαίως θα εκπαιδευτούν οι νέες γενιές προκειμένου, επαναλαμβάνω, να έχουμε και οικογένειες, αλλά αυτό είναι και θέμα του κάθε οικογενειάρχη, του πατέρα και της μάνας σε κάθε οικογένεια, το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, αλλά εμείς ας κάνουμε αυτό που πρέπει, ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει και νομίζω ότι κάθε πράγμα θα πάει στη θέση του. Δεν γίνεται να ζηλεύουμε τη Γερμανία ή να ζηλεύουμε την Ισπανία ή να ζηλεύουμε την Αγγλία ή να φέρουμε για παράδειγμα πάντα τους Αμερικανούς που είναι 100 χρόνια μπροστά και να λέμε μα αυτοί είναι, απλώς να λέμε, είναι 100 χρόνια μπροστά. Ναι, για να μας περάσουν 100 χρόνια κάτι έκαναν ή κάτι κάνουν. Ας αντιγράψουμε τα καλά. Ας μην αντιγράφουμε τα άσχημα. Κάτι κάνουν και νομίζω καλά. Ότι πως, ναι, κάτι κάνουν καλά. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς οι έξυπνοι και αυτοί να είναι οι βλάκες. Γιατί όπως έχει αποδείξει η ζωή, αυτοί κερδίζουν σε όλα τα επίπεδα και εμείς χάνουμε σε όλα τα επίπεδα. Άρα ας αλλάξουμε λίγο το μυαλό μας, ας το πάρουμε αλλιώς δηλαδή, ας το ξαναδούμε διαφορετικά το έργο και ας ξαναγυρίσουμε 30 χρόνια πίσω. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Εδώ βλέπεις ότι σε λίγο θα αποβληθεί ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής δεν πέφτει αγωνιστικά, στο μπάσκετ τώρα λέω. Ναι. Σε λίγο όμως θα αποβληθεί από το πρωτάθλημα γιατί κάποιοι δεν έχουν μυαλό. Αναφέρομαι στους παράγοντες της σημερινής διοίκησης, ας πούμε, της ΚΑΕ Ηρακλής. Συγγνώμη, αλλά κάποιοι τους αφήνουν όμως να κάνουν αυτά τα πράγματα που κάνουν. Φταίει ο Ηρακλής που αν αποβληθεί, λέω εάν, αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Ή αν ο Άρης χάσει τους βαθμούς. Εάν ο Άρης χάσει, μπράβο. Αν ο Άρης χάσει τους βαθμούς που έχει κάνει μια πολύ καλή τηρουμένη των αναλογιών, έτσι. Μπορεί να μην έχει βρει ακόμα ένα μεγάλο επενδυτή, ένα μεγάλο υποστηρικτή οικονομικό, ένα χορηγό, όπως θέλετε πείτε το. Για τον μπάσκετ του Άρη τώρα λέω, έτσι, γιατί το ποδόσφαιρο τα καταφέρει μια χαρά από ό,τι φαίνεται σε αυτό το επίπεδο. Λέω τώρα, αν ο Άρης χάσει τους βαθμούς, γιατί η υπόθεση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν πιστεύω θα τους χάσει. Λέω εάν. Θα φταίει κανένας. Okay. Κάποιοι έκαναν κάτι λάθος. Δεν πιστεύω θα τους χάσει τους βαθμούς. Ναι. Απλά αναφέρω αυτά τα παραδείγματα. Τα αναφέρω αυτά τα παραδείγματα. Γιατί τώρα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, έτσι. Και δημοσιογραφικά και ηλικιακά. Μεγάλωσα εδώ στην πόλη. Και ξέρω την νοοτροπία. Ναι. Διαπιστώνω όμως κάθε φορά που επιστρέφω για να βρω πάρα πολλούς φίλους, όχι μόνο συναδέλφους, φίλους, πραγματικούς. Ναι. Μια ζωή μαζί. Διαπιστώνω ότι κάποιες νοοτροπίες δεν αλλάζουν. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, δηλαδή, έχω την εντύπωση από τις κουβέντες που κάνουμε, τώρα την κάνουμε την κουβέντα δημοσίως. Καλό είναι αυτό για να ακούνε ναι, και οι υπόλοιποι. Καλά κάνεις, ναι, ναι, εννοείται. Αλλά και ιδιωτικά που κάνουν την κουβέντα, διαπιστώνω ότι ακόμα υπάρχει καχυποψία η Αθήνα που κυνηγάει τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Ναι, Βαγγέλη, ναι. Κάντε καλά τα πράγματα. Δεν ασχολείται κανένας στην Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι ποιος θα πάρει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης τώρα, αν θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό ή ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Σιγά, στο μπάσκετ ειδικά αλλά και στο ποδόσφαιρο. Αφού τα μεγέθη είναι τεράστια, η διαφορά είναι τεράστια με τις περισσότερες ομάδες, έτσι. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια ανέβασε το επίπεδό του και τους προϋπολογισμούς του, καθάρισε από τα χρέη του, τώρα πάω στο ποδόσφαιρο. Και έγινε ευθέως ανταγωνιστικός. Ευθέως ανταγωνιστικός και άλλαξε επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή κοντά στο νου και γνώση. Χρειάζεται δηλαδή να συζητάμε αν ο Δαβίδ θα κερδίζει κάθε βράδυ το Γολιά. Δεν όχι. Γίνεται κάθε βράδυ. Και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ έπαιζε. Μιας και πήγε στο μπάσκετ. Συγγνώμη να το πω και αυτό για να γίνει κατανοητό. Ναι. Έπαιζε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας με 14 εκατομμύρια μπάτζετ και κέρδισε μια-δυο φορές την JSK. Ωραία που είχε 40 εκατομμύρια. Θα την κέρδιζε κάθε φορά. Σοβαροί να είμαστε τώρα. Ναι. Έτσι είναι. Μια και πήγε στο μπάσκετ, θέλω ένα σχόλιο σου. Ναι. Για να μιλήσουμε, είναι άλλη πολύ πιο σημαντική. Αλλά τώρα, μια και το πήγαμε εκεί, θέλω ένα σχόλιο σου για την επιλογή για τον νέο προπονητή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, τον κύριο Ιτούδη. Ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Mm. Ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Και νομίζω ότι το 22, εάν όλα πάνε καλά, γιατί δεν ξέρουμε και τι μας ξημερώνει. Γιατί περίμενε κανένας ότι θα γίνει πόλεμος, να φύγουν οι ρωσικές ομάδες από την Ευρωλίγκα και χιλιαδιό, όπως δεν περιμέναμε την πανδημία και ότι θα κλείνει ο κόσμος για δύο χρόνια ολόκληρος. Αν όλα
κυλήσουν φυσιολογικά, στο πούμε έτσι, νομίζω ότι αυτό το ευρωμπάσκετ θα ανήκει στην Ελλάδα. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πετύχουμε κάτι σπουδαίο, γιατί έχουμε την καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να κατεβάσουμε. Να μην πω όλων των εποχών, αλλά την καλύτερη ομάδα μετά την ομάδα του 6 του Παναγιώτου Γιαννάκη. Την καλύτερη ομάδα, γιατί σκεφτείτε τώρα, ποιους έχουμε. Ναι. Σκεφτείτε τώρα ποιους έχουμε. Έχουμε Καλάθης Λούκα στον Άσο. Ναι. Έχουμε τον Ντόρση, τον Λαρετζάκη, και θα δούμε ποιο άλλο παιδί θα μπει από τους μικρούς, γιατί ο Φλιώνης έχει αλλάξει επίπεδο. Τον είχε ο Άρης, τον άφησε να φύγει. Τώρα μην ξαναεπιστρέφουμε σε αυτή τη συζήτηση. Και κάνει τρομερή χρονιά με την ΑΕΚ. Είναι ο Μωραΐκης, ο μικρός που τον είχε η ΑΕΚ, τον άφησε, πήγε στο Περιστέρι και σταμάτησε το Λάρτιν στα παιχνίδια με την Τουρκία. Στο 3 είναι ο Παπαπέτρου και ο Παπα-Νικολάου. Δύο κορυφαίοι παίκτες του 1 εκατομμυρίου, ναι, από εκεί ξεκινάμε. Okay. Δύο κορυφαίοι small forward της Ευρωλίγκας. Στο 4 έχουμε το Μίτογλου. Απίστευτος παιχταράς. Απίστευτος παιχταράς. Ναι. Ο Πρίντερ δεν χωράει σε αυτή την ομάδα για να γίνει αντιληπτό, τι λέμε. Και στο 5 έχουμε τον Παπαγιάννη και τον Αντετοκούμπο. Δηλαδή τον Αντετοκούμπο και τον Παπαγιάννη. Έχουμε τον Γιάννη και τον Παπαγιάννη, να το πω διαφορετικά. Και να δούμε τι άλλοι θα χωρέσουν μέσα. Χωρέσει ο Θανάσης, θα χωρέσει ο Κώστας, ο Αντετοκούμπο. Δηλαδή έχουμε και ένα γλυκό πονοκέφαλο για τι θα παίξουν. Έχουμε μια δωδεκάδα τρομερή. Εγώ λέω έχουμε 14-15 παίκτες φανταστικούς. Αν είναι όλα τα παιδιά υγιή, οι Ισπανοί μεγάλωσαν σε ηλικία και έχουν και απώλειες. Οι Σέρβοι δεν είναι τόσο δυνατοί αυτή τη φορά. Οι Γάλλοι επίσης έχουν μέσο όρο ηλικία στα 34 χρόνια. Οι Ιταλοί είναι λίγο ανερχόμενοι και ίσως θα μας κοντράρουν. Ναι. Τους Γερμανούς, τους Τούρκους, τους Ρώσους δεν τους φοβόμαστε. Αυτή τη φορά νομίζω ότι και με τον Τιτούδη προπονητή, νομίζω ότι θα πάμε για μετάλλιο έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια. Πού θα γίνει το Ευρωμπάσκετ? Ξεκινάμε εμείς, επειδή γίνεται σε διαφορετικές χώρες, ναι, η πρώτη φάση των ομίλων, εμείς ξεκινάμε από την Ιταλία και συνεχίζουμε, θα προκριθούμε, λέει η λογική, από την πρώτη φάση των ομίλων και συνεχίζουμε στο Βερολίνο που θα γίνει η τελική φάση. Εκεί που θα έπρεπε να γίνει φέτος το Final Four, αλλά μεταφέρθηκε για την Ευρωλίγκα, μεταφέρθηκε στο Βελιγράδι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ αν δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, επιστρέφω στο φιλικό που έχουμε στις 3. Ναι, εκεί θα πάω. Πρέπει θα να φεύγουν τα μηνύματα. Ναι, να φεύγουν τα μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις και επαναλαμβάνω κάτι που ενδιαφέρει την πόλη, που ενδιαφέρει τους Θεσσαλονικείς που ασχολούνται πραγματικά με την καρδιά τους και με όλη αυτή τη ζεστασία και την αγάπη με τον αθλητισμό σε όλα τα σπορ, ότι είναι θέμα δικό τους να ξαναγίνει η πόλη κυρίαρχη και στα ομαδικά αθλήματα. Γιατί κακά τα ψέματα, αν ο πόλος Θεσσαλονίκης, όπως έγινε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, κυρίαρχος, δεν είναι δυνατή, και αν ο πόλος Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ δεν είναι δυνατός. Εδώ το βόλεϊ, θυμόσαστε τι γινόταν με το βόλεϊ του Ηρακλή μια εποχή που κυριαρχούσε. Ναι, δεν και είναι ο ΠΑΟΚ άλλη τελευταία ομορφιά. Χρόνια στο βόλεϊ καλός. Ναι, δεν το συζητάω. Λέω για την παλιά μεγάλη ομάδα του Ηρακλή στο βόλεϊ, έτσι. Ναι, ναι. Έδινε μια άλλη ομορφιά στα τα πρωταθλήματα. Είχαν μια άλλη ομορφιά. Το να παίζουν μόνο οι αθηναϊκές ομάδες και να είναι τα φαβορή και να ξέρεις από την αρχή της σεζόν ότι μία ο Ολυμπιακός, τις περισσότερες φορές ο Ολυμπιακός, ειδικά στο ποδόσφαιρο, μία ο Παναθηναϊκός, λιγότερο τα τελευταία χρόνια γιατί έχει υποχωρήσει και αυτός από πλευράς επενδύσεων. Ή η ΑΕΚ, ας πούμε, στις αναλαμπές του Μελισανίδη, είναι τα φαβορή, δεν ασχολείται κανένας. Δεν θα πας στο γήπεδο, δεν θα ασχοληθείς με την οικονομία που δημιουργεί το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα ομαδικά σπορ, κανένας δεν θα κερδίσει. Και αν ψάξουμε λίγο αυτό που δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μερικές φορές τα ψηλά γράμματα πρέπει να επικεντρώνουμε και να βλέπουμε, τα σπορ δημιουργούν μια τεράστια οικονομία και υποφελούνται πολλές ειδικότητες. Πολλοί επαγγελματικοί χώροι εμπλέκονται στη διαδικασία. Κανένας δεν έχει όφελος λοιπόν από αυτό που γίνεται. Από αυτή την καταστροφή, από αυτή την τοξικότητα δεν κερδίζει κανένας. Αν αυτό γίνει αντιληπτό, εντάξει, οι λίγοι που δεν μπορούν να εκφράσουν έναν ολόκληρο κόσμο της κάθε ομάδας, οι λίγοι θα απομονωθούν. Και νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Δεν θέλω να ακούγονται αυτά που λέμε ως κήρυγμα, αλλά εδώ που φτάσαμε πρέπει και τα αυτονόητα να τα τονίζουμε. Βάλτε το Μάκη τερματοφύλακα να κερδίσουμε. Θα υιοθετήσω την εισήγηση και τώρα πάω στον Κώστα τον Αλεξόπουλο να του πω ότι αυτή είναι η λύση μας. Γεια σου, Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, να είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.